Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Τι ωραία, βλέπω ο κύριος Ρεμαλιά εδώ, ο Νίκος. Α, Βαβακούλιο, έγινε, ωραία. Έτσι. Βαβακούλιο. Τα καταφέρατε. Τρίφωνας, φαντάζομαι. Ανέλαβες. Ποιος άλλος. Πολύ ωραία. Στο δίδυμος. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους μαζί. Και εμείς. Καλώς ήρθατε σε άλλη μία δοκιμασία αποχώρησης. Την δεύτερη κατά σειρά από την έναρξη του παιχνιδιού μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η δοκιμασία χωρίζεται σε δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος θα έχουμε το φαινόμενο του ντόμινο. Ξεκινώντας από τον αρχηγό της ομάδας του Καλού Καμ, δηλαδή τον Νίκο Βαβακούλα. Ο Νίκος, από ό,τι καταλαβαίνετε, έχει σωθεί ήδη, άρα συνεχίζει και την επόμενη εβδομάδα από τη στιγμή που η ομάδα του κέρδισε το Καλό Καμ. Θα κάνει την πρώτη επιλογή και θα σώσει ένα παίκτη της αρεσκίας του. Και όπως ξέρετε, ο Νίκος, όποιος διαλέξει, μετά αυτός ή αυτή θα διαλέξει τον επόμενο και θα συνεχίζει το. Και ούτω καθεξής. Θα πηγαίνουμε έτσι. Κάθε παίκτης που θα επιλέγετε θα σώσει άλλον έναν. Μέχρι να φτάσουμε φυσικά στους τελευταίους τρεις. Να διευκρινίσω ότι η επιλογή γίνεται ανεξαρτήτως ομάδας. Μπορεί κάποιος παίκτης από την πράσινη ομάδα να σώσει κάποιον από την κίτρινη. Ή το αντίστροφο. Παίζει και αυτό. Στρατηγική είναι και αυτό. Έτσι λοιπόν, θα καταλήξουμε στους τρεις τελευταίους παίκτες, αυτούς που δεν θα έχουν επιλεγεί. Αυτοί οι τρεις θα διαγωνιστούν πλέον στο δεύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, της δοκιμασίας για την παραμονή στο παιχνίδι. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το πρώτο σκέλος, να ξεκαθαρίσουν λιγάκι τα πράγματα. Νίκο, παρακαλώ, περνάς από εδώ. Καλώς ήρθες, τι κάνεις, καλά είσαι. Θυμίζει λίγο Champions League. Εξαίσθη, πήγαινε εκεί καλύτερα γιατί εδώ θα γεμίσει και θα. Τρελικό. Να σε βάλω εδώ, μάνα μου. Εδώ, ναι, εδώ, εδώ. Έχει μια πετρούλα εκεί. Το έχω σημαδέψει εγώ. Έχει κάτι. Ένα μανιτάρι, το βλέπει. Αυτό, μπράβο. Εκεί κάτι το μανιτάρι. Και τώρα περιμένουμε με ανυπομονησία να κάνει την πρώτη επιλογή. Από του πράσινου διαλέγω τη Στέλλα. Επιλέγει από την ομάδα σου τη Στέλλα Γεωργιάδου. Στέλλα, συγχαρητήρια. Λοιπόν, εγώ θα επιλέξω την Ιωάννα. Την Ιωάννα, πάλι από την πράσινη ομάδα, βλέπω. Και η Ιωάννα λοιπόν παραμένει και την επόμενη εβδομάδα. Συγχαρητήρια, Ιωάννα. Χαιρετίζω και εγώ, φωνέ. Είναι πολύ ωραία, είναι λίγο έτσι. Σαν να έχουμε δεξίωση. Ωραία. Ιωάννα, ήρθε η σειρά σου να επιλέξεις. Τη Μαρία Καλάβρια. Και η Μαρία παραμένει λοιπόν στο παιχνίδι. Συγχαρητήρια, Μαρία. Φιλιά, φιλιά. Μαρία μου, ποιον ή ποια διαλέγεις. Λοιπόν, εγώ με τη σειρά μου θα επιλέξω τον Τρίφωνα. Τον Τρίφωνα. Δόξα τω Θεώ, σωθήκαμε. Κάνε το σταυρό τον Τάσο. Συγχαρητήρια, Τρίφωνα. Παιδιά, εντάξει είμαστε. Με το καλημέρα, παραμένεις και στο παιχνίδι. Τρίφωνα. Ποιον θέλεις ή ποια θέλεις να προστατέψεις. Θα σώσω τον Νίκο. Τον Νίκο Αναδιώτη. Και ο Νίκος παραμένει λοιπόν στο παιχνίδι. Συγχαρητήρια, Νίκο. Για να δούμε τι θα κάνει ο Νίκος τώρα. Νίκο. Τον Μπο εννοείται. Τον Μπο. Μάλιστα. Παραμένεις και εσύ στο παιχνίδι. Γεια σας, τι κάνετε. Πολύ καλά κύριε Μπο, καλώς ήρθατε. Και ο Μπό λοιπόν παραμένει στο παιχνίδι. Όλη η πράσινη ομάδα παραμένει στο παιχνίδι. Αυτό σημαίνει αυτόματα. Λάμπουμε σαν τον ήλιο. Ότι αυτή την εβδομάδα θα φύγει παίκτη από την κίτρινη ομάδα. Μπό. Με τη σειρά μου θα σώσω. Επειδή δεν ξεχνάω και εκτιμώ και ευχαριστώ πάρα πολύ την προηγούμενη φορά μέσω σε ο Γιώργος Χειμονέτος. Οπότε αυτή τη φορά. Μάλιστα. Γιώργο. Τον αρχηγό. Μπράβο. Μπράβο. Ο αρχηγός της κίτρινης ομάδας δηλαδή μέχρι σήμερα. Παραμένει στο παιχνίδι, συγχαρητήρια. Γιώργο, ποιον προστατεύεις ή ποια και ποιος δεν θέλεις να πει. Θα καλέσω τον Πάνο Καλίδη. Πάνο Καλίδης. Πάνο, συγχαρητήρια για την παραμονή σου. Λοιπόν, Πάνο. Σε σένα πέφτει το βάρος αυτή τη στιγμή, μιας και ο Γιώργος σε ξεχώρισε από τους υπόλοιπους. Η δική σου επιλογή είναι η πιο κρίσιμη για την ομάδα σου. Γιατί με την δική σου επιλογή, αυτομάτως οι υπόλοιποι τρεις μένουν και διαγωνίζονται. Κάποιος από αυτούς τους τρεις, λοιπόν, δεν θα επιστρέψει αργότερα στο κάμπ. Θέλω να το σκεφτείς. Έχουμε τον Τάσο, έχουμε την Εμιλία,
τη Ραχίλ και την Αγγελική. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά θα σώσω την Αγγελική. Και η Αγγελική λοιπόν παραμένει στο παιχνίδι. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, να έρθω εγώ στην Εμιλία και αρχικά να τη διώξω το άγχος, γιατί ξέρουμε ότι έχει το θέμα με το γόνατό σου. Είσαι υποβασταζόμενη αυτή τη στιγμή για να βοηθήσουμε λιγάκι το γονατάκι. Παρ' όλα αυτά, η δοκιμασία που ακολουθεί δεν θα επιβαρύνει καθόλου τα πόδια σου. Θα χρησιμοποιήσεις μόνο τα χέρια σου. Επομένως, μπορείς να αγωνιστείς κανονικά και να διεκδικείς φυσικά την παραμονή στο παιχνίδι.